Για μένα, η Ελένη Μενεγάκη είναι η καλύτερη παρουσιάστρια που έχουμε στην ελληνική τηλεόραση. Εγώ δηλαδή ακούω αυτή την ερώτηση, δεν μπαίνω σε σύγκριση, δεν υπάρχει σύγκριση, γιατί μέσα μου την αγαπώ τόσο πολύ σαν τηλεθεάτρια, δεν τη γνωρίζω τη γυναίκα, να είμαστε φίλες, να κάνουμε παρέα, αλλά πραγματικά στην τελευταία της εκπομπή περνούσε έτσι εδώ στο διάδρομο και έβλεπα τα παιδιά όλα, βλέπανε πώς σας αποχαιρετούσε και καθόμουν έτσι και το κοίταξε, λέω όχι, δεν θέλω, έκλαγα κι εγώ που την έβλεπα. Και λέω, δες τώρα, εγώ που είμαι της δουλειάς, που ξέρω πώς, όχι ότι είναι ψέμα, αλλά ξέρω πώς τηλεοπτικά βγαίνει μια εκπομπή, τους κανόνες της εκπομπής, και με συνεπήρε τόσο πολύ και δεν ήθελα να φύγει. Ήθελα να της κάνω μια αγκαλιά και γι' αυτό ανέβασα αυτό το post. Ελένη Μενεγάκη είναι μία. Αυτή πρέπει να είναι η απάντηση. Και να πω και κάτι, αυτή πρέπει να είναι η απάντηση, επειδή είμαι λίγα χρόνια και εγώ παραπάνω, από όλες τις παρουσιάστρες. Για πες μου λοιπόν. Ιωάννα Μαλέσκου, νέα είσοδος στον ανταγωνισμό, ήρθε από την Κρήτη και το κανάλι έδειξε να στηρίζει πολλά πάνω σε αυτήν, διαφημίζοντάς την πάρα πολύ έντονα. Πώς την βλέπεις και πώς βλέπεις γενικά τα νέα πρόσωπα που προστέθηκαν φέτος στη πρωινή ζώνη? Μου αρέσει. Μου αρέσει το ότι υπάρχουν καινούργια πρόσωπα. Και πριν σου πω, θέλω λίγο να γυρίσω πριν... Γι' αυτό που ανέφερα για την Ελένη Μενεγάκη και για ποιο λόγο είμαι τόσο έντονη. Γιατί ποτέ στον αέρα τόσα χρόνια, ποτέ, δεν έχει παίξει βρώμικα. Δεν την ξέρω τη γυναίκα, τι έχει κάνει από... Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είναι έντιμο πρόσωπο η Ελένη Μενεγάκη και στο λέω κι εγώ αυτό, που την έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια τηλεοπτικά. Θα σεβαστεί τον καλεσμένο, θα σεβαστεί... τους συναδέλφους απέναντι. Έχει αρχές. Τηλεοπτικά, εγώ δεν ξέρω τι κάνω καθώς. Αλλά εγώ σαν παρουσιάστρια συναδελφικά, οφείλω να πω που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Και κάνω και την πρόβλεψη ότι θα επιστρέψει κάποια στιγμή. Έχεις ρεπορτάζ? Δεν έχω ρεπορτάζ. Πρόβλεψη. Έχω αισθητήριο. Αισθητήριο. Κάτι ξέρεις. Τηλεοπτικά λοιπόν, το κρατάει εκεί που πρέπει. Να μην υπάρχει... Εμένα μου αρέσει αυτή η τηλεοπτική ευγένεια. Λογική και ευγένεια. Και ελπίζω να συνεχίσουμε και έτσι. Και να συνεχίσουν και έτσι τα άτομα τα οποία τα καινούργια που έρχονται. Συγκεκριμένα για την Ιωάννα Μαλέσκου που την έχω δει, όσο μπόρεσα να τη δω τέλος πάντων, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ όμορφο κορίτσι, που μιλάει αυτό που λένε όλοι, είναι αμέσως σου κάνει αίσθηση ότι μιλάει πολύ ωραία ελληνικά και καλοπροαίρετα θα πω καλή επιτυχία. Δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Ούτε κάποιος ο οποίος λέει «Μπα, δεν μ' αρέσει, κάτσε, τώρα ξεκινάει». Δηλαδή, γιατί εγώ όταν ξεκίνησα, η Ελένη, ακόμα και εσύ όταν όλοι μας. Εσύ μπορεί να σου είναι εξαίρεση. Όχι, δεν ήμουν η εξαίρεση. Δεν ήμουν θέλω να πω ότι στην αρχή θα μου πεις «Έχει μια προϋπηρεσία γιατί έρχεται από την Κρήτη». Αλλά είναι διαφορετικό. Χρειάζεται χρόνος και να είμαστε ποιητικείς με όλους. Να μην κουνάμε το δάχτυλο. Μ' αρέσει ο τρόπος που τοποθετήσεις τα πράγματα, πέρα, δείχνει απαιτώ, σοφία. Απαιτώ συναδελφικά να υπάρχει ένας ωραίος τρόπος. Ένας κώδικας αρχών και αξιών. Και αυτό το κρατούσε η Ελένη, κατάλαβες, θέλω να σου πω, συναδελφικά από τη δική μου την πλευρά ως παρουσιάστρια.